Θα ήθελα να σας κάνω ένα ερώτημα. Ναι. Έχουμε τόσο πολύ ανάγκη αυτές τις κάρτες? Τι μας υπόσχονται αυτές οι κάρτες να μας προσφέρουν στην καθημερινή ζωή? Εδώ υπάρχει μία, θέλετε να πείτε ότι πια, ας πούμε, η σκοπιμότητα ή η ωφελημότητα. Αυτό τώρα μπορεί να έχω τη δικιά μου άποψη ή μπορεί η άποψη να είναι κάπως αναλυτική, γιατί μπορεί η άποψη δικιά μου να μην μετράει. Δηλαδή, ίσως εγώ, αν δώσω μια άποψη δικιά μου, να μην έχει τόσο σημασία. Μπορεί να το θέσουμε πιο φιλοσοφικά το θέμα, ότι κάθε τι το οποίο πάει να εφαρμοστεί, αυτό που ανέκαθεν φοβάμαι, μήπως στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά αυτό το πράγμα, κάθε τι που γίνεται, τουλάχιστον σε πολλά κράτη του εξωτερικού, οποιοδήποτε κάνει μια εισήγηση, θα πρέπει να κάνει ένα, όπως το λένε οι φίλοι μας, οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι, ένα feasibility study, δηλαδή μια μελέτη σκοπιμότητας. Θα κάνω αυτό το πράγμα, το οποίο θα κοστίσει πολύ, λίγο, δεν έχει σημασία, εκ του οποίου θα έχω αυτή την ωφελημότητα. Μάλιστα. Και θα το κάνω με αυτή την σκοπιμότητα. Συνεπώς, δικιά σας δουλειά είναι από όλα τις συλλογές που θα πάρετε, τις πληροφορίες, να διαγνώστε αν κατά πόσο υπάρχει ωφελημότητα ή σκοπιμότητα. Έλατε να ρυθμίσουμε μαζί, να δούμε αν υπάρχει τέτοια ωφελημότητα, να δούμε αν υπάρχουν, μετά από τα θετικά στοιχεία τα οποία περίπου τονίσαμε, ότι έχουν δυνατότητα να καταχωρήσουν πληροφορίες, να εξυπηρετήσουν βιβλιοθήκες, καταχωρήσουν ασφαλόκληρα υλικά, επιστημονικά κλπ. Η ωφελημότητα, η σκοπιμότητα πάλι είναι ένα σχετικό πράγμα, γιατί από κάτι σημασία έχει ποιος ωφελείται. Δηλαδή, αν μπορέσω να σας πουλήσω κάτι το οποίο είναι άχρηστο σε εσάς, υπάρχει σκοπιμότητα, ωφελημότητας. Ωφελούμαι εγώ για τα λεφτά που θα βάλω στην τσέπη. Συνεπώς πρέπει να προσδιορίσουμε προς τα που πάει η ωφελημότητα. Θεωρείται να το εξετάσουμε το θέμα ωφελημότητας από λαϊκή άποψη, δηλαδή από πλευρά του λαού, από πλευράς του κράτους, από πλευράς, έχει και αυτό μια ανάλυση. Μάλιστα. Γιατί προηγουμένως διαβάσετε κάτι σε ένα άρθρο μιας εφημερίδας, η οποία ανέφερε την ταλαιπωρία κάποιου γέρου 90 χρονών που έπρεπε να πάρει. Εγώ θα πω μια απλή λογική και από εκεί και πέρα στο διαρευνήσουμε. Μια και αναφέρατε συγκεκριμένα την κάρτα συνταξιοδότησης. Μάλιστα. Μέχρι τώρα ο συνταξιούχος, για να πάει να πάρει τη σύνταξή του, του έρχεται ένα χαρτί ή δεν του έρχεται κανένα χαρτί. Μια επιταγή στο σπίτι. Ναι, και απευθείας του πάνε και τα λεφτά. Δεν θυμάμαι σε ποιες περιπτώσεις είναι αυτές, σε ποιους συνταξιούχους. Στο ΙΚΑ. Σε άλλες περιπτώσεις. Και στο ΤΕΒΕ και σε άλλες. Ναι, σε άλλες περιπτώσεις, όπως γνωρίζω εγώ στη ΔΕΗ ή σε άλλους οργανισμούς, στη ΔΕΗ, στο ΤΕΙ κτλ. Πήγαινε μια επιταγή σπίτι, ταχυδρόμος, και ξεκινάει ο συνταξιούχος με την ταυτότητά του και την επιταγή την εισπράττει από την τράπεζα. Η κάρτα, θα το πάρουμε πολύ λαϊκή αντίληψη. Ο συνταξιούχος δεν θα αναγκαστεί να πάει πάλι σε μια τράπεζα να πάρει τα λεφτά του. Βεβαίως. Δηλαδή η κάρτα θα είναι ένα αυτόματο πράγμα. Μαγικό χαλί. Μαγικό, το οποίο ξαφνικά κάθε μήνα από ένα περίεργο παράθυρο μέσα στο σπίτι θα του έρχονται τα λεφτά. Δηλαδή δεν μπορώ να κατανοήσω εγώ από τεχνικής απόψεως σκοπιμότητας, ωφελημότητας της λαϊκής μάζας, ποια θα είναι η ωφελημότητα της διαφοράς από το να έχω την ταυτότητά μου, η οποία είναι μια μορφή κάρτας, είναι για την ταυτότητά μου, κάποια κάρτα. Δεν έχω ταυτότητα δικιά μας τώρα, τέλος πάντων. Μια ταυτότητα που την παίρνω, πάω στην τράπεζα, δείχνω την επιταγή την ταυτότητά μου και εισπράττω. Αν τυχόν, αυτό είναι θέμα προς διαρεύνηση, η τυχούσα κάρτα συνταξιοδότησης είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, να μου έρθει η απόδειξη, να πάω στην τράπεζα για να εισπράξω, δεν έχει νόημα. Ναι. Δηλαδή, δεν βλέπω την ωφελημότητα της κάρτας στο θέμα του πολίτη, στο θέμα συνταξιοδότησης. Για να βάλουμε τα πράγματα μέσα σε μια σειρά διερευνήσεως. Ναι. Ώστε να δούμε τώρα αρνητικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν και πρέπει να οφείλουμε να τα λάβουμε απόψη. Και τα θετικά μπορεί να δούμε. Και στην άλλη εκπομπή και θετικά και αρνητικά επιπλέον.
στις διάφορες αυτές κάρτες το κόστος φέρειπιν των καρτών. Όταν μίλησα για μελέτη σκοπιμότητος, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο πάσχει κόστος κατασκευής κάρτες, και λειτουργίας, ναι, όταν μίλησα για μελέτη σκοπιμότητος, στην οποία, όπως σας εξήγησα, είμαι και στο Δημόσιο Γρανάζι επί 33 χρόνια, το κόστος είναι σχετικό με την ωφελημότητα που θα προκύψει. Σαν κόστος, πριν δούμε ή μια και είπα μια εικόνα της ωφελημότητας, το κόστος σας λέω επίσημα ότι θα είναι τρομακτικό. Και δεν θα το πω μόνο για τις κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως, αλλά για κάθε είδους κάρτα που φοβάμαι ότι όχι μία εκπομπή δεν θα μας πάρει. Για το κράτος, δηλαδή, εφόσον μας δεχτεί το κανάλι να πούμε, θα λέγαμε ότι για την πιο απλή κάρτα που αφορά, αυτό προσέξτε γιατί έχω προσωπική εμπειρία, επειδή ήμουν και στη ΔΕΗ, ήμουν στην Επιτροπή Έρευνας Αγοράς για εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος εισόδου-εξόδου των υπαλλήλων. Συνεπώς, να δούμε συγκεκριμένα, ας πούμε, για το κράτος. Σας λέω ότι την πιο απλή κάρτα, για να πω για το κράτος, θα πω μια πολύ πιο ακρή και με μια πιο, πολύ πιο απλή κάρτα. Και από εκεί και πέρα, συμπερασματικά, θα βγάλετε τα συμπεράσματα. Τι στοιχεία για το κράτος, η κάρτα κοινωνικής ασφάλισης. Συγκριτικά θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Γι' αυτό θα ήθελα μια πολύ πιο απλή κάρτα να σας πω. Ωραία. Συγκεκριμένα στην έρευνα που κάναμε στην υπηρεσία και υπήρξαμε στην Επιτροπή Έρευνας, ναι, διαπιστώσαμε ότι για να υπάρχει μία δημοκρατική αντίληψη για να είναι για όλους τους υπαλλήλους, που η ΔΕΗ έχει 30.000 υπαλλήλους και για όλα τα κτίρια, πράγμα που φάνηκε εξ αρχής τελείως ασύμφορο, γιατί μιλάμε για γύρω στα 400 κτίρια. Εγώ είχα την εντύπωση, είχα πεισματικά επέμενα πάνω σε αυτό, ότι τα 20 δισεκατομμύρια για να καλύψουμε όλο το χώρο τον ελληνικό δεν θα μας φτάνουν. Μόνο στη ΔΕΗ. Μόνο σε ένα κράτος και μόνο για ένα είδους κάρτα που ήταν εισόδου-εξόδου προς τις, στην πόρτα για έλεγχο εισόδου-εξόδου των υπαλλήλων. Θα το τεκμηριώσω όμως, γιατί έχει μεγάλη αναγκή όταν το τεκμηριώσουμε. Όσο και να μας πιέζει ο χρόνος, να σας πω γιατί. Πρώτα-πρώτα για να μπει, εμπλέκονται πάρα πολλά θέματα, πατέρα Μανουήλ, μέσα και γι' αυτό έλεγα ότι μήπως αν ήταν σκόπιμο θα μπορούσατε στο τραπέζι να έχετε καλέσει ακόμα και νομικούς και άλλους που να πάνε στο θέμα οι δήμονες. Ναι, διότι για να μπει μια τέτοια κάρτα πρέπει σαφώς να αναμορφωθούν όλοι, που λέω για την απλούστερη κάρτα, οι είσοδοι των κτηρίων, οι κτηριακές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα μιλάγαμε για κάρτες μπάρας ή τουρνικέ. Τουρνικέ είναι κυλιοδοκού, περιστραφωμένες κυλιοδοκού, όπως είναι τα εισιτήρια των τρένων κάτω. Αυτό όμως εμπλέκεται και σε πολλά άλλα αλυσωτά θέματα πυρασφάλειας, πυρανύχνευσης, τα οποία για ένα κτίριο, όπως είναι οι διάφορες εταιριακές εγκαταστάσεις, 8 όροφους και 9 όροφους, όχι, χρειάζονται τεράστιες εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια νομικά απαγορεύεται εγκλωβισμός στις πόρτες, αν δεν υπάρχει και χώρα διαφυγής, γιατί ξαφνικά γίνεται ένα blackout, κόβεται ο ηλεκτρισμός, δηλαδή, ή γίνεται ένα σεισμός. Ένα κόστος τόσο μεγάλο. Θα ήθελα να πω ότι αυτές οι κάρτες δεν μπορούν νεκρά να λειτουργήσουν παρά μόνο σε ένα περιβάλλον δικτύου με υπολογιστές. Δηλαδή όλο αυτό θα πρέπει να δένεται σε ένα κεντρικό δίκτυο και μάλιστα φοβάμαι και σε μεγάλο υπολογιστή όπως εμάς το mainframe, δηλαδή το μεγαθύριο του υπολογιστή της ΔΕΗ ή παρόμοιων υπολογιστών, που να παρακολουθεί με τηλεπεξεργαστικό σύστημα όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Συνεπώς θέλω να πω, και εσείς θα κάνετε τη σύγκριση, ότι για την απλούστερη κάρτα, γι' αυτό σας βασάνισα λίγο στο χρόνο, που είναι η κάρτα εισόδου, και ήταν τραγικά ασύμφορο. Ας αφήσουμε τις άλλες συνέπειες της καταργήσεως της συνταγματικής ελευθερίας, κάνουμε μια ταχύτατη αναφορά δουλαγωγίας του, θα πούμε αυτά σε άλλη εκπομπή. Αν αναφέραμε μόνο για τις κάρτες εισόδου το τεχνικό μέρος και τα προβλήματα, νομίζω ότι μια εκπομπή δεν θα φτάνε μόνο για κάρτες εισόδου. Εγώ θέλω τώρα να σας προβληματίσω, γι' αυτό θα ήθελα εντάχει όλες να τις σε μια άλλη βάση, να πούμε τώρα τις κοινές κάρτες, κάρτες ας πούμε αναλήψεως χρημάτων, πιστωτικές κάρτες κλπ. Αυτές ωφελούν τον πάντοτε τον κάτοχο, τον παραλήπτη.
τι κόστος έχουν για τον πολίτη. Αυτόματα και πάμε σε μία άλλη ταξινόμηση. Διάβασα αυτό... σε ένα άρθρο, το χρήμα πεθαίνει, ναι. Ζήτω η κάρτα. Εντάξει, να πεθάνει το χρήμα, αλλά συγκεκριμένα ωφελείται ο πολίτης με αυτή τη διαδικασία, με το να αντικαταστήσει, νομίζω να πλαστικοποιήσει στο, το χρήμα. Στο άρθρο που λέτε εδώ είναι μάλλον απίθανο, δηλαδή όχι στο απότερο μέλλον, όχι στο εγγύς μέλλον, ούτε στο απότερο το χρήμα είναι τραγικά δύσκολο, δεν μπορεί να καταργηθεί, διότι για να καταργηθεί το χρήμα σημαίνει ότι θα αλλάξει όλος ο πλανήτης Γη. Πρέπει να καταργηθεί. Μα πώς το χρήμα, κοιτάξτε, για να λειτουργήσει μια κάρτα, πατέρα Μανουήλ, σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μια κεντρική τράπεζα πληροφοριών. Να πάρουμε μια κάρτα πιστωτική. Λοιπόν, για να λειτουργήσει αυτό και να γίνει μια επαλήθευση της, ότι η κάρτα είναι πραγματική, θα πρέπει σίγουρα να μπει σε κατάλληλο μηχάνημα. Το ένα κατάλληλο μηχάνημα, αν είναι κάποιο μηχάνημα, ένα drive όπως λέγεται στην ορολογία, συνδεόμενο με κάποιο υπολογιστή, αυτό πάλι δεν μας λέει τίποτα. Γιατί αυτή τη στιγμή μια κάρτα πιστωτική μπορεί να κυκλοφορήσει σε όλη την Ελλάδα, για να μην πω αν οι τράπεζες διασυνδέονται με διάφορα επικαταστήματα με όλο τον κόσμο, σαφώς θα πρέπει το σημείο εκείνο της ανάληψης, κατάθεσης ή πληρωμής κάτι που θα έχει αυτή την κάρτα, θα πρέπει να συνδέεται με ένα ευρύτερο δίκτυο. Συνεπώς, η λέξη κατάργηση χρήματος σημαίνει ότι πρέπει να καταργηθούν όλα τα μαγαζιά, όλες οι επιχειρήσεις, όλα τα μικρομάγαζα, όλα τα περίπτερα, αν θέλετε. Δηλαδή, είναι τελείως μία περίεργη αναφορά στο χρήμα πεθαίνει. Το χρήμα δεν μπορεί να πεθάνει. Πρέπει να βουλιάξει όλος ο πλανήτης Γη. Όχι, δεν θα υπάρχουν οι προσωπικές συναλλαγές. Θέλω το εξής να μου πείτε. Έστω ότι πλαστικοποιούμε το χρήμα και παίρνει μια κάρτα ένας πολίτης. Μα δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή τα κοινόχρηστα με την κάρτα θα τα πληρώσουμε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει θα καταργηθεί ο περιπτεράς. Θα χρειαστούμε, θα πάτε στο περίπτερο. Είναι δυνατόν ο περιπτεράς να έχει μηχάνημα υποδοχής μαγνητικής κάρτας, το οποίο να συνδέεται με κεντρική τράπεζα πληροφοριών. Για το οποίο εφημερίδες. Να κάνει, ναι, αυτό που λέμε validation για μια εφημερίδα 150 δραχμές, αν αυτή η κάρτα είναι πραγματική ή όχι, και ανάλογα να γίνεται η καταχώρηση. Ναι. Συνεπώς είναι μία. Μπορούμε να πούμε ότι το χρήμα δεν πεθαίνει. Να αναφέρουμε κάποιες περιπτώσεις που το χρήμα δεν μπορεί να πεθάνει. Ναι. Έναν γιατρό τον καλεί στο σπίτι σου. Μπορεί να τον πληρώσει με κάρτα. Αυτό θα εμπλακεί με το θέμα του Medicare, που λέει μια κάρτα που αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Κάπου έχω μια κάρτα που είναι από εξωτερικό, αλλά με αυτή την έννοια θα είναι. Νομίζω έχουν ήδη όμως. Αυτή η κάρτα είναι Medicare, κοινωνικής ασφαλίσεως, που θα κάνω εδώ, η οποία είναι σαν πιστωτική, φέρεται. Μπροστά έχει τα τυχόντα στοιχεία και πίσω έχει τη γνωστή μαύρη λουρίδα, όπως είναι ακριβώς με τις πιστωτικές. Αυτό σαφώς θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των πάντων. Ο γιατρός αποκλείεται ερχόμενο σπίτι να κουβαλάει και μία βαλίτσα με ένα κομπιούτερ.